cheerful that you gave to me. And it's signed with love, just like it used to be. The only thing different, the only thing new. I've got your picture, she's got you. I've got the records that we used to share. I've got your memory, or has it got me? I really don't know, but I know it won't let me be. I've got your class ring that proved you cared, and it still looks the same as when you gave it, dear. The only thing different, the only thing new. Εντάξει. I've got these little things she's got. Μίλα μου, είσαι καλά. Μη το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, μη το κάνεις αυτό. Μη το κάνεις, είσαι τρελή, μη το κάνεις, τι πας να κάνεις. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Λένε Νίκη Αντωνοπούλου. Είναι σκληρό να βλέπει κανείς τον εαυτό του σε καταστάσεις που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Αυτό που ζω εγώ τώρα, αυτός ο εφιάλτης, είναι τόσο αληθινός όσο κι εγώ. Είχα σκεφτεί τόσα πράγματα να πω. Τώρα δεν μου έρχεται τίποτα. Έχω ανάγκη να μιλήσω.
Τέλειο είναι το κοτόπουλο, είναι τέλειο, μπράβο Νίκη μου. Νικάκη μου, γεια στα χέρια σου βεβαίως. Κύφλα να έχουν τα κοτόπουλα όλου του κόσμου μπροστά στο θιακό αρνί. Αρνί, εξιθάκι ορμόμενο είναι αυτό, παιδιά. Ιστορία θα πει, παιδιά, ιστορία. Δεν σας έχω πει την ιστορία με την Ιθάκη, το Πάσχα. Τον Κώστα, την ηλεκτρική σούβλα, τον πλυντήριο και τα αρνί. Ποιο Κώστα από τα πολλά. Για το κουμπάρο, που είχαμε τάλει το ναυτικό. Τον ψαρά. Είμαστε Πάσχα με τον Νικάκη πέρυσι όπως κάθε χρόνο. 7 χρόνια πάμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει Πάσχα για μας. Πάμε ρε. Δεν χωράς παλικάρι μου. Δεν χωράς αγόρι μου. Το μέρος δεν είναι για όλους. Είναι πριβέτο. Λοιπόν, είμαστε πέρυσι όπως κάθε χρόνο στο Θιάκη και κάνουμε Πάσχα με τον Κωστάκη και τον Κουμπάρο. Πάρει για πρώτη φορά στη ζωή του ηλεκτρική σούπλα για το αρνί. Για το μεταξύ. Κάτω τώρα γυρνάει ο Μάκη. Πάσχα. Πίνουμε από τσέντε καλά, παιδιά. Είμαστε φεντελιά. Έχει έρθει ο Ρέζας, ο φίλος μου, ο πιλότος. Ο φίλος είναι, ξέρεις. Αυτό θα το ξέρουμε στην ιστορία του Ιανουαρίου. Αν το ξέρουμε κι άλλο. Ναι, καλέ. Ποιος κοινοθέτης, πιφτάμε δε. Έλα μου ρε αλήτη. Θέλω να σε ευχήσω και να πέσει κάτω από να τεχθείς μόνος. Κοτόπουλο, ωραιότατο, αρνάκι πάει. Έλα φτάνει. Δεν σε ξέρω, ωραία στην κοπέλα. Τι φιλάς, πού φιλάς, σπίτι σου είσαι. Έλα φτάνει. Καλή νύχτα. Τι καλά, παιδιά. Ναι, είναι πολύ καλά. Καλά δεν περάσαμε. Υπέροχα περάσαμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο συχνά. Καμιά φορά. Πάμε να κάτσουμε στη βεράντα. Τι. Δεν αντέχω άλλο. Έχω γίνει λιώμα με το κρασί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να μαζέψω. Μην τα έχω αύριο το πρωί. Μαζέψεις. Όχι, όχι, όχι. Να μαζέψω σένα. Ανά! Ναι? Έλα λίγο που σε θέλω. Τι? Μήπως ξέρεις που είναι το χθεσινό τιμολόγιο? Ευχαριστώ. Κατά τιμή της. Ρίξε μια ματιά και στα συνεχόμενα, νομίζω πως κάτι έχει έρθει. Πώς και έτσι. Έχω ραντεβού με την Όλγα. Και είπα να περάσω να σας πω καλημέρα. Τι κάνεις, Ανούλα? Μια χαρά. Εσείς? Λοιπόν, μωρό μου, ό,τι θέλεις πάρε με στο κινητό. Α, και να μου πεις και τι ώρα θα γυρίσεις το βράδυ, ε? Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Να και λίγο θάλασσα μέσα. Αλλά αυτός τίποτα. Πολύ βαρά. Τι συμβαίνει, Όλγα? Τι συμβαίνει? Θέλεις να πάμε να καθίσουμε κάπου? Δεν είναι καθόλου εύκολο να πεις ότι ο άντρας σου απατά.
Μου είπε ότι ο Τάκης είχε εγκόμενα. Κάποια που γνώρισε από τη δουλειά του. Και πως τα είχαν 3 χρόνια. Και πως την αγαπούσε. Ήταν ερωτευμένος με αυτή τη γυναίκα. Έπεσα από τα σύννεφα. Ήταν σαν άκουγα το πιο απίστευτο πράγμα στον κόσμο. Έτσι ξαφνικά. Έπιναν το πρωί το καφέ τους και της το είπε. Και ύστερα έφυγε για τη δουλειά του. Μία γραμμή. Τράβηξε μία γραμμή και έσβησε όλα τα χρόνια που ζήσαμε μαζί, το καταλαβαίνεις. Με ρώτησες, ρε φίλε. Με ρώτησες αν θέλω να τα πετάξω αυτά τα χρόνια εγώ. Αυτά τα χρόνια ήταν όλη μου η ζωή. Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε. Ηρέμησε. Μου το είπες σαν να ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο, το πιο συνηθισμένο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ένιωθε ένοχος, γι' αυτό δεν μπορούσε να σε αντιμετωπίσει, γι' αυτό το είπε τόσο απλά. Δεν τον ένοιαζε, το καταλαβαίνεις. Δεν τον ένοιαζα εγώ. Ήθελα μόνο να το πει και να σηκώθει να φύγει. Να φύγει από κοντά μου. Αυτό ήτανε. Δεν ξέρω, Όλγα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Εγώ δεν... Αν μου συνέβαινε κάτι τέτοιο, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Τι λυπόμουν. Σκεφτόμουν όλα αυτά τα χρόνια που την ήξερα ότι... Υπήρξαν κάποιες φορές που δεν φέρθηκε σωστά στον Τάκη. Ήταν αδιάφορη. Δεν φρόντισε τον εαυτό της όσο έπρεπε. Πραγματικά τη λυπόμουν. Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι τον Αντρές. Δεν νομίζω να μείνει εδώ στο χωριό. No teu centro, teu umbigo. No teu sul, todo meu corpo. Σου έχω πει 1000 φορές να μην πάτε στους πόλους κάτω. Καλά. Τι καλά. Τι είναι αυτό τώρα, τι βλέπεις? Τίποτα δεν βλέπω. Τίποτα δεν έχει πάλι. Αγαπάς? Καθόλου. Και δεν θα μου παρατήσει για καμιά άλλη? Αυτό, μωράκι μου, το έχω ήδη κάνει. Και μπορείς να πατάς ξυπόλυτος όσο θέλεις. Υπήρξαν φορές που πραγματικά νιώθα τυχερή. Ίσως επειδή ο Λάζαρος και εγώ ήμασταν τόσο καλά μαζί. Ίσως επειδή δεν με έκανε ποτέ να αμφιβάλλω. Δεν μου λες τι θα κάνεις σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Έλεγαν πως μπορείς να περάσεις από το γραφείο κατά τις 12, γιατί έχω να πάω σε μια δουλειά. Δεν θα είναι η Άννα εκεί? Αρθεί μαζί μου. Α, και πού θα πάτε με την Ανούλα? Λέμε να πάμε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο να βγάλουμε λίγο τα ματάκια μας. Λοιπόν, σοβαρά λέγε, θα έρθεις? Όχι. Ρε, σου μιλάω πολύ σοβαρά. Πρέπει οπωσδήποτε να το δω τον πελάτη και αν πρέπει να είναι δίπλα μου. Έχω κανονίσει να συναντηθώ με την Όλγα. Πόσες ώρες θα τα λέτε πια με την Ολγίτσα? Θα έρθεις? Θα έρθω. Ήθελα να του πω για την Όλγα, για τον Τάκη. Και αυτό που του συνέβαινε. Αλλά δεν του το είπα.
Της το είχε υποσχεθεί. Σκεφτόμουν πόσο άδικο ήταν αυτό που της είχε συμβεί. Εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο που δεν έπρεπε να εμπιστευτεί, αλλά δεν μπορούσε να το ξέρει από την αρχή. Έτσι αφέθηκε στα χέρια του, σαν μικρό παιδί, όπως κάνουμε όλοι. Έφυγα, αγάπη μου, έφυγα. Πώς το αφήνεις έτσι στο γραφείο σου? Ας το γραφείο μου, τώρα περιμένει έξω η Ανούλα. Σε κάνα δύο θα με πεις, έτσι? Καλά, καλά, καλά. Μια φορά, όλα είναι πεντακάθαρα μπροστά στα μάτια σου. Αλλά δεν τα βλέπεις. Είτε γιατί δεν μπορείς, είτε γιατί δεν θες να τα δεις. Κυρία Στονάμε, έρχεστε να δείτε κάτι. Αυτό το βρήκα στη ζάντα της κυρίας. Μάλιστα. Οικογενειακή ιστορία. Λέγεται. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα του πω να σας πάρει. Ευχαριστώ. Σας στέλνει ο κύριος Λάζαρος μέσα. Για την Άννα. Τι εννοείς? Λίγο ύποπτη δεν σου φαίνεται? Στη δουλειά της πάντως μια χαρά είναι. Σήμερα που τακτοποιούσα τους φακέλους σου στο γραφείο, βρήκα μέσα ένα ραβασάκι. Αυτή δεν είναι ραβωνιασμένη. Τι ραβασάκι? Αλλά αυτός ο ραβωνιαστικός δεν περνάει ποτέ από το γραφείο. Μπα. Η Ανούλα έχει γκόμενο. Αποκλείεται, παιδί μου. Πώς αποκλείεται? Αφού αλλάζουν ραβασάκια με τους φακέλους του γραφείου. Ξέρω κι εγώ, λες να έχει γκόμενο πραγματικά. Ποιος να είναι? Μπα. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Αν είναι ο Μιχάλης, είναι καλά. Τι? Ωραίος άντρας. Πιο ωραίος από μένα. Όχι, μωρό μου, εσένα δεν σε φτάνει κανένας. Να το αλλάξω όμως, γιατί έχω εκνευριστεί. Πάντα πίστευα ότι ο Λάζαρος και εγώ ήμασταν διαφορετικοί από τα άλλα ζευγάρια. Ότι εμείς δεν θα είχαμε ποτέ τα προβλήματα των άλλων. Γιατί εμείς αγαπιόμασταν. Είχαμε τη ζωή μας, περνούσαμε καλά. Δεν χρειαζόμασταν τίποτα άλλο. Ποια είναι αυτή η... Δεν μου είπε φυσικά τι να μου πει. Μου έρχονταν να του βγάλω τα μάτια. Κάποια στιγμή μου φώναξε να φύγω, με έσπρωξε. Τον έσπρωξα κι εγώ, μόνο ξύλο που δεν παίξαμε. Του πέταξα όλα τα πράγματα από το γραφείο κάτω.
Αν είχα όπλο θα το σκότωνα. Φώναζα, φώναζα όλο και πιο δυνατά. Φώναζα και αυτός. Δεν θυμάμαι πια τι έλεγα. Μαζεύτηκε όλη η υπηρεσία. Ο διευθυντής του, όλοι. Τον έκανα ρεζίλι. Δεν ήξερε πού να πάει, πού να κρυφτεί. Ξεφτύλα τον έκανα. Την κοιτούσα και δεν την αναγνώριζα. Έβλεπα τη φίλη μου, αυτή που ήξερα τόσα χρόνια τόσο καλά, και ήταν κάποια άλλη. Μια γυναίκα που μαζί με όλα τα άλλα είχε χάσει ξαφνικά και την αξιοπρέπειά της. Και ένιωσα μέσα μου ένα μεγάλο φόβο. Οι άνθρωποι τελικά αλλάζουν. Ή μήπως όχι. Γεια. Γεια. Έχει τίποτα να φάω? Ναι, ναι, στο φούρνο. Τώρα έρχομαι. Κάτσε λίγο, βρε αγάπη μου, διαβάζω. Συμβαίνει κάτι? Συμβαίνει. Ξαφνικά όλα είναι τα ίδια. Τίποτα δεν αλλάζει. Όλα είναι συνηθισμένα. Και δεν μπορείς πια να δεις αυτό που έβλεπες κάποτε αμέσως. Και με έπιασε ένας φόβος και ένας πανικός. Ότι ο Λάζαρος και εγώ βρισκόμασταν σε αυτό το σημείο. Και άρχισα να σκέφτομαι. Τι έπρεπε να κάνω. Πώς έπρεπε να αντιδράσω. Ξέρεις τι θα ήθελα? Τι, αγάπη μου? Να πάμε ένα ταξίδι δυο μας. Ταξίδι? Πού? Ξέρω. Όπου να είναι. Φτάνει να είμαστε δυο μας. Πάει πολύς καιρός από τότε που πήγαμε κάπου οι δυο μας. Ναι. Το ξέρω, έχεις δίκιο, αλλά αγάπη μου, πνίγομαι στη δουλειά. Μόλις βρω λίγο χρόνο για μας, σου υπόσχομαι να σε πάω όπου θες. Συμβαίνει κάτι? Όχι.
Όχι, δεν είναι τίποτα. Απλώς σήμερα έμαθα κάτι για τον Τάκη και την Όλγα. Το ήξερες? Ναι. Καλά, και γιατί δεν μου πες τίποτα? Γιατί η Όλγα με παρακάλεσε να μην πω τίποτα σε κανένα. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά εγώ και ένα ρεζίλι. Τον πήρα τηλέφωνο σήμερα το πρωί να του πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της, το καταλαβαίνεις? Δηλαδή κάπου φάνηκα πολύ μαλάκας. Αυτό σε ενδιαφέρει? Εδώ πέρα οι άνθρωποι χωρίζουν. Το ξέρω. Το ξέρω εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή ο Τάκης πριν από αυτήν είχε και κάποια άλλη και πριν κάποια άλλη και... Αφού είναι πολύ μαλάκας ο άνθρωπος, του το είπα, γάμος έτσι δεν γίνεται. Πες μου. Ότι δεν θα μου κάνεις ποτέ το ίδιο. Εγώ, αγάπη μου, δεν είμαι μαλάκας, εντάξει. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. Ήθελα πολύ να πάμε εκείνο το ταξίδι. Αλλά οι δουλειές του ήταν πάντοτε πολλές. Άρχισα να του γράφω ραβασάκια. Όπως τότε, πριν παντρευτούμε. Δεν μου απαντούσε ποτέ. Τον έπαιρνα τηλέφωνο και στη δουλειά. Για να του πω ότι τον αγαπάω. You'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying and I'm crazy for loving you. Σιγάρα μου, θα με πνίξεις. Τι είναι αυτό? Εσύ γιατί το βλέπεις? Γιατί ήταν στην τσέπη σου? Ξέρω κι εγώ. Μπορεί τελικά να είμαι εγώ ο γκόμενος που γράφει όλες αυτές τις μαλακίες. Τι είναι, βρε αγάπη μου? Το βρήκα μέσα εκεί που βρήκες κι εσύ το άλλο. Και επειδή εμένα αυτά τα πράγματα δεν μ' αρέσουν, το πήρα και είπα στην Ανούλα να βρει καινούριο τρόπο για να ανταλλάσσει τα ραβασάκια της. Το βάλα στην τσέπη μου για να στο φέρω να σου το δείξω. Χτες να γελάσουμε λίγο, αλλά το ξέχασα. Διάβασες τις μπούρδες που γράφει μέσα? Καλά, είναι απίστευτο τι γράφουν μερικοί άνθρωποι, ε. Μου τηλεφώνησε η Όλγα. Ο Τάκης θα περάσει από το σπίτι τους να πάρει μερικά πράγματα του ακόμα. Με παρακάλεσε να πάω και συμπαράσταση. Να πας, αγάπη μου, να πας, αλλά να προσέχεις. Φιλάκι. Τελικά ποτέ δεν ξέρεις κανέναν. Ούτε καν τον ίδιο σου τον εαυτό. Έλα, αγάπη μου, στην Όλγα είσαι? Πού άλλο θα ήμουνα? Δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα εδώ πέρα. Τι να σου λέω τώρα, θα στα πω από κοντά. Περιμένουμε να έρθει η μάνα της. Θα αργήσει πολύ? Θα αργήσω να έρθω. Ναι, το βράδυ.
Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ναι. Έλα. Κοιμάται τώρα. Η μάνα της δεν έχει έρθει ακόμα. Αφού σου είπα ότι θα αργήσω. Ναι, θα αργήσω πολύ. Έλα, γεια. Ήταν να έρθω με το βραδινό, αλλά βρέθηκε ο Νίκος, ο ξάδερφός μου, και ήρθαμε μαζί. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Γλίτωσα την ταλαιπωρία. Έχουμε τρελαθεί με αυτή την ιστορία, έχουμε τρελαθεί. Μην ανησυχείτε. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Σε έχουμε τρελάνει και εσένα, κορίτσι μου. Μην το λέτε αυτό. Αφού ξέρετε πόσο πολύ αγαπάω την Όλγα. Δεν πας σπίτι σου τώρα εσύ. Αρκετά σε ταλαιπωρήσαμε με τα χάλια μας. Πήγαινε σπίτι σου να ξεκουραστείς. Τώρα είμαι εγώ εδώ. Πήγαινε στον άντρα σου. Δεν σε ρώτησε ούτε για τον άντρα σου, ούτε για τίποτα. Τι κάνει ο Λάζαρος? Καλά είναι. Καλά. Μόνο θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Μου έδωσε την καραμπίνα του Τάκη να την κρατήσω μερικές μέρες μέχρι να ηρεμήσει η Όλγα. Είναι παράξενο. Το σκέφτομαι τώρα και είναι πράγματι παράξενο. Καμιά φορά τα πράγματα έρχονται και ταιριάζουν το ένα με το άλλο τόσο καλά που λες δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Υπάρχει κάποιος που τα ρυθμίζει όλα να γίνουν έτσι ακριβώς όπως γίνονται. Είναι γεμάτος με μικρές οικογενειακές ιστορίες. Τόσο αληθινές όσο και η δική μου. Είχα σκεφτεί τόσα πολλά. Και τώρα πάλι δεν μου έρχεται τίποτα. Μη το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, μη το κάνεις αυτό. Μη
το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Μην το κάνεις, είναι τρελή, μην το κάνεις. Τι πας να κάνεις. Είναι γεμάτος με μικρές οικογενειακές ιστορίες. Τόσο αληθινές όσο και δική μου. Είχα σκεφτεί τόσα πολλά. Και τώρα πάλι δεν μου έρχεται τίποτα. Thank you.